Μήπως παρά είσαι καλό κορίτσι. Μήπως παρακάνεις τα χατήρια των άλλων. Μήπως υποτιμάς τον εαυτό σου με το να είσαι πάρα πολύ ευγενική, πάρα πολύ ευγενής και φιλική και δοτική και προσαρμοστική και εξυπηρετική και πάντα εκεί για όλους. Μήπως το παρακάνεις με το να είσαι καλό κορίτσι. Γιατί έπειτα έρχεσαι και παραπονιέσαι ότι οι άλλοι δεν σε υπολογίζουν, δεν σε σέβονται. Νιώθεις ότι δεν σου δείχνουν τον ανάλογο σεβασμό που χρειάζεσαι, που έχεις ανάγκη και που αξίζεις. Και στο τέλος νιώθεις ανάξια. Μήπως κυνηγάς, ψάχνεις τα κοπλιμέντα των άλλων ανθρώπων. Και υποτιμάς τον εαυτό σου, γιατί ξέρεις το να ψάχνουμε κοπλιμέντα από τους άλλους ανθρώπους, υποτιμώντας τον εαυτό μας, όχι, όχι, δεν έκανε τίποτα. Το να ψάχνουμε τα κοπλιμέντα με αυτόν τον τρόπο, είναι καθαρή υποτίμηση του εαυτού. Είναι εξόφθαλμη υποτίμηση του εαυτού, γιατί έκανες κάτι, έδωσες κάτι και λες, όχι, όχι, δεν έκανα τίποτα. Υποτιμάς τον εαυτό σου και μάλιστα χρησιμοποιείς αυτόν τον τρόπο για να ψάξεις και κοπλιμέντα, γιατί αλήθεια πες. Στην πραγματικότητα δεν είναι ότι δεν θέλεις να το ακούσεις το μπράβο, το τι ωραίο, το ευχαριστώ πολύ από την πλευρά των άλλων ανθρώπων. Θέλεις να το ακούσεις. Και το όχι, όχι, δεν έκανα τίποτα δεν είναι αληθινό. Έκανες κάτι. Θέλεις να ακούσεις το ευχαριστώ και το μπράβο, αλλά υποτιμάς τον εαυτό σου και μάλιστα αξιοποιείς τη μέθοδο της υποτίμησης του εαυτού για να ψάξεις κοπλιμέντα. Τι πιο ανασφαλές από αυτό? Τι πιστεύεις ότι καταλαβαίνουν οι άλλοι άνθρωποι? Α, πράγματι είναι ένα τίποτα αυτοί. Αρχίζουν και αμφισβητούν τον έπαινο που σου έδωσαν, αρχίζουν και αμφισβητούν τον εαυτό τους. Λένε, α, πράγματι δεν είναι τίποτα αυτό που έκανε, είναι δεδομένο, εντάξει. Οπότε δεν θα το ξανακάνουν για εσένα, επόμενη φορά. Από τη στιγμή που εσύ η ίδια υποτιμάς τον εαυτό σου, από τη στιγμή που εσύ η ίδια νιώθεις ότι δεν έχεις αξία, από τη στιγμή που εσύ η ίδια δεν σέβεσαι τον εαυτό σου. Και μετά αναρωτιέσαι, γιατί δεν με σέβονται οι άλλοι, γιατί δεν μου δείχνουν σεβασμό. Δεν σου δείχνουν σεβασμό, γιατί δεν βάζεις τον εαυτό σου σε προτεραιότητα, δεν τον σέβεσαι επαρκώς, για να έχεις το χώρο σου, το χρόνο σου, τα όρια σου και να τα τοποθετείς. Ό,τι ώρα και να σε πάρουν τηλέφωνο, βάλε στο μυαλό σου έναν τον σύντροφό σου, τον πιθανό ερωτικό σου σύντροφο, εκεί ακόμα χειρότερα, όταν φλερτάρουμε, όταν είμαστε στην πρώτη φάση. Με πήρε τηλέφωνο απίκο, εκεί. Να βγούμε, να βγούμε, να πάμε εκεί, να πάμε. Δεν έχω ζωή, δεν έχω όρια. Αυτό σημαίνει. Δεν έχω όρια, δεν έχω ζωή, δηλαδή δεν έχω το δικό μου χώρο, χρόνο, για να πω, α, κάτσε, να το τσεκάρω αυτό. Δεν είμαι σίγουρη αν μπορώ εκείνη την ώρα, εκείνη τη μέρα. Όχι, 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 μα θα τον χάσω να πω έτσι. Ναι, 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 ό,τι μου πει, ό,τι μου πει. Α, δεν έχει ζωή και όλη σου η ζωή θα περιστρέφεται από εδώ και πέρα γύρω από εκείνον. Είσαι για εκείνον πάντα εκεί και δεδομένη. Τι είδους σεβασμό πιστεύεις ότι μπορεί να δείξει ένας άνθρωπος έναν άλλον όταν αυτός ο άλλος δεν έχει χώρο, δεν έχει χρόνο δικό του, δεν έχει δικά του όρια και είναι πάντα εκεί για τον άλλον απίκο. Χυμένος, ξεχυμένος για πάρτι του. Χυμένη, ξεχυμένη για πάρτι του. Όχι, οι άνδρες δεν θα σε σεβαστούν με τον ίδιο τρόπο. Βουτυράκι στο ψωμί τους θα είσαι. Το ωραίο τους το γλυκάκι. Α, ναι, βέβαια. Αν δεν είσαι βουτυράκι στο ψωμί τους και γλυκάκι για να το φάνε, φυσικά θα δυσφορήσουν, όλοι θα δυσφορήσουμε. Το θέμα είναι όμως πως σεβόμαστε πολύ περισσότερα αυτό που κερδίζουμε και όχι αυτό που μας δίνεται δωρεάν, χωρίς κανένα τίμημα, χωρίς δηλαδή να προσπαθήσουμε καν. Αυτό συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους και ισχύει για όλους τους ανθρώπους.
Και εδώ ερχόμαστε στην έννοια του συγγνώμη και της δεύτερης ευκαιρίας, που πολύ συχνά, ειδικά στις ερωτικές σχέσεις και ειδικά τα καλά κορίτσια, το κομμάτι δεύτερη ευκαιρία το έχουν απλόχερο. Τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη. Υπάρχει λόγος που λέμε δεύτερη ευκαιρία, γιατί δεν πρέπει να υπάρχει άλλη. Όμως, δεν θα μιλήσω στην πραγματικότητα για αυτό, για το αν υπάρχει δεύτερη, τρίτη, πέμπτη, δέκατη ή πόσες χρειάζεται να δώσεις. Θα μιλήσω για την διαφορά ανάμεσα στο συγγνώμη, συγχώρεση άρα, και δεύτερη ευκαιρία. Το ότι θα σου ζητήσει συγγνώμη και το ότι εσύ είσαι καλό κορίτσι, άνθρωπος δοτικός, άνθρωπος ευγενής και καταλαβαίνεις τον πόνο ενδεχομένως του άλλου ανθρώπου εκείνη τη στιγμή. Γιατί ξέρεις πάρα πολλές φορές, οι σύντροφοί μας, οι φίλοι μας, οι άνθρωποι γύρω μας, όταν λένε συγγνώμη, δεν εννοώ πάντα, αλλά πολλές φορές το εννοούν. Για εκείνη τη στιγμή το εννοούν, αλλά το θέμα είναι τι κάνουν μετά. Αφήνω λοιπόν το τι κάνουν μετά, το αν αναλαμβάνουν δράση διορθωτικής συμπεριφοράς και εμπειρίας, έτσι ώστε να κερδίσουν το να μείνουν πλάι μας και μαζί μας, και επιστρέφω στο συγγνώμη. Ναι, το εννοούν. Καλά κάνεις και τον συγχωρείς και επιβεβαιώνεις άρα την ταυτότητά σου ότι είμαι καλό κορίτσι, είμαι ευγενικός άνθρωπος, είμαι ευγενής άνθρωπος, είμαι άνθρωπος με μεγάλη καρδιά. Καλά κάνεις και υλοποιείς την ταυτότητά σου, τη δεύτερη ευκαιρία και την τρίτη και την τέταρτη και την πέμπτη, γιατί. Η συγγνώμη και η συγχώρεση και το ότι τον συγχωρείς από τα βάθη της καρδιάς σου και δεν κρατάς θυμό μέσα σου για εκείνον και για εσένα και δεν κρατάς πικρία και τραύμα και πικρίες και παράπονα μέσα για εσένα και όλα αυτά γίνονται με τη συγχώρεση, δεν σημαίνει ότι πρέπει να του δώσεις ευκαιρία. Την ευκαιρία κάποιος την κερδίζει. Το χώρο σου τον κερδίζει, τον χρόνο σου τον κερδίζει, την αγάπη σου την κερδίζει, τη φιλία σου την κερδίζει, τη συνεργασία σου την κερδίζει. Ναι, στην αρχή δώσ' τα όλα αυτά τυφλά. Αν σου τα ποδοπατήσουν, θα χρειαστεί να τα κερδίσουν έπειτα, κορίτσι μου. Και όχι να τα δίνεις τυφλά. Και απλόχερα και γενναιόδωρα, μόνο και μόνο για να επιβεβαιώνεις την ταυτότητα του καλού κοριτσιού. Κράτησε την για τον εαυτό σου και δώσε την εκεί που δεν σου την ποδοπατούν. Εκεί που την σέβονται και την αγαπούν, αφού αγαπήσεις, σεβαστείς εσύ τον εαυτό σου. Και πονάει να παραδεχτείς ότι δεν αγαπάς τον εαυτό σου αρκετά. Και ότι το μόνο που λαχταράς είναι να σε αγαπούν οι άλλοι. Και ο μόνος λόγος που είσαι καλό κορίτσι είναι γιατί πιστεύεις πως δεν αξίζεις να αγαπιέσαι και κυνηγάς τα ψίχουλα της αγάπης των άλλων ανθρώπων. Πονάει. Αλλά θα χρειαστεί, αν θέλεις να αλλάξουν οι άνθρωποι γύρω σου, δηλαδή να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά τους προς τη δική σου συμπεριφορά, αξίζω το σεβασμό τους, θα χρειαστεί να αλλάξεις εσύ τη στάση σου και οι άλλοι. Όσοι αξίζει να μείνουν, θα προσαρμοστούν στη στάση σου. Θα χρειαστεί να βουτήξεις βαθιά μέσα σου. Το ξέρω ότι πονάει. Γιατί είσαι πληγωμένη και τραυματισμένη. Έγινες καλό κορίτσι ως μηχανισμός επιβίωσης. Χρειαζόταν να επιβιώσεις κάποτε, κάπου, εκεί που σε κακοποιούσαν, κορίτσι μου. Κάποτε κακοποιήθηκες. Γι' αυτό αναγκάστηκες να είσαι καλό κορίτσι δίχως όρια και όρους σε όλους. Κακοποιήθηκες, πληγώθηκες και είναι δύσκολο να βουτήξεις βαθιά μέσα στο τραύμα σου και να παραδεχτείς πόσο πληγωμένη, ταλαιπωρημένη και κακοποιημένη είσαι, τόσο που αναγκάστηκες να γίνεις βουτυράκι στο ψωμί τους. Δεν υπάρχει όμως άλλος δρόμος, αν θέλεις να αναδυθείς το φως. Θα χρειαστεί να βουτήξεις τα σκοτάδια σου. Βουτάμε στα σκοτάδια μας και αναδυόμαστε στο φως. Μα πώς αλλιώς. Βουτάω στα σκοτάδια μου και αναδύομαι στο φως.